Γράφε. Έλα, μωρή. Γράφει. Παναγίτσα μου, και εσύ Χριστούλη μου, εσύ που αγαπάς όλα τα μικρά παιδάκια, κάνε να βγάλει κάπου λόγο κι αύριο Τάπερμαν. Κυρία Κάραλη, έχετε πει πως όποιος χάνει ο ίδιος την τιμή του δεν ετοιμάζεται ποτέ. Τι εννοείτε? Ότι γουστάρω. Άψογη απάντηση. Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα. Μην τάχα σαν και εμένα. Και εκείνα δεν πονούν. Μήπως καρδιά δεν έχουν στεστεί. Ως εκεί. Ένας σύγχρονος επαναστατικός Τσάπλιν, είχε πει ο Λαζόπουλος για τη Μαλβινά. Αλλά ποτέ απαρατήρητος. Αυτό σημαίνει, έλεγε, το να είσαι στάρ, να μην περνάς ποτέ απαρατήρητη. Και τώρα Φακάτη, μία Ριγίλης που ξέρατε, ξεχάστε την, καημένη μου. Α, ή συνενώθηκε αυτή η Ριγίλης που σας λέω, ή την έφαγε η Μπαρμάγκα. Κανείς δεν πατάει πια το πόδι του εκεί ολούθε. Ή στου Μίλτου θα πάνε, ή στου Σουφλιά, ή στου Μητσοτάκη. Τι Ριγίλες ούτε που να τυχέσουν. Αφού σου λέει εκεί μέσα έχουν μείνει μόνο οι καθαρίστριες και το πνεύμα του Αβέρου. Good evening, ladies and gentlemen. Με το Βλάση δεν είμαστε αρθήρια, αλλά για το Βλάση έγραψε το ροκ. Το ροκ αρχίζει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι γιατί είναι ροκ. Το ροκ δουλεύει και η νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει γιατί είναι ροκ. Ο Βλάση ήταν ένας ροκάς που εμφανίστηκε ξαφνικά στην ιδιωτική τηλεόραση και έφερε τα πάνω κάτω. Ανοίξαμε όλοι τις οθόνες μας, είδαμε ένα τηλεπαιχνίδι εκεί που παρουσίαζε και αντί να δούμε τα συνηθισμένα τετριμένα, βλέπουμε το Βλάση να αρχίσει να φωνάζει διάφορα συνθήματα. Φοβερό, τρομερό, φύγε εσύ, έλα εσύ, να λέει ανέκδοτα, να κάνει πλάκες και έλεγε και διάφορα σόκινγκ, τώρα αυτά δεν μπορώ να τα πω. Ξαφνικά το μέσο ήταν σαν να πέτυσε μια φοβερή ζωντάνια. Προσπαθούσα μισή ώρα εκεί πέρα που είδατε να περάσω πάνω από το καπνό. Ήταν λίγο δύσκολο, πέρασα διαμέσου. Τρομερό. Το σενάριο δεν μπορούσε να το μάθει. Ούτε τα λόγια. Πάντα υπήρχε ένα άτομο της παραγωγής που του τα διάβαζε στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς το στούντιο και ό,τι θυμόταν. Γιατί πρέπει να πω ότι υπήρχε μια ειδική ομάδα κρούσης στην παραγωγή που έτρεχε να βρει το Βλάση όπου μπορεί να είχε αποκοιμηθεί. Εμείς παρόλα αυτά τραβάμε κουμπί. Τι πολύτιμο είναι το κοινό, το ζωντανό κοινό στο παιχνίδι. Παρακαλώ. Πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση και να δούμε ποια από τις δύο οικογένειες θα παίξει πρώτη. Πότε, τώρα!